από τι δύο παρεμβάσει που έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργό, κρατάμε τι αιχμέ που άφησε προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε πρώτον ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κινείται προ τη σωστή κατεύθυνση απέναντι στην Τουρκία, όμω θα περιμέναμε μεγαλύτερη στήριξη από του εταίρου. Το δεύτερο που είπε είναι ότι από την Τουρκία θέλουμε να υπάρχει συνέπεια, διότι να μην προσπαθεί να κάνει έναν περισπασμό για να αποφύγει τη συζητήση στο Συμβούλιο Κορυφή. Υπάρχει νίκη ενόχληση από την Αθήνα, κυρίω προ το Βερολίνο, διότι η Γερμανία από τη μία δηλώνει πόσο σημαντικό εταίρο είναι η Τουρκία και από την άλλη θέλει να διατηρήσει το ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Υπάρχει επίση προβληματισμό, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται να απορρίπτει τα επίμονα αιτήματα τη Τουρκία να πάρει περισσότερα κονδύλια για το προσφυγικό. Ενώ να σου πω ότι σε αυτό το κλίμα η ελληνική διπλωματία προσπαθεί να συνδεθούν τα ευρωτουρκικά με τι εξελίξει στα ελληνοτουρκικά και πολύ περισσότερο που το ενδεχόμενο των κυρώσεων απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή ατζέντα. Δεν συζητείται σήμερα θέμα κυρώσεων ε, από του εταίρου. Και ενώ οδεύουμε προ τη Σύνοδο Κορυφή του, του Μαρτίου. Έτσι, 25 Μαρτίου.